Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα σας. Και λοιπόν, κύριε Θεοδόρου, το θέμα με το νομοσχέδιο το οποίο ήδη τώρα άρχισε να συζητείται στην Βουλή. Ποια είναι, έχετε κάποιες πληροφορίες, γιατί είναι ένα ογκώδες νομοσχέδιο, μας λένε ότι δεν προλαβαίνουν να το διαβάσουν. Τι θα γίνει δημοκρατία? Ναι. Θα σας πω το εξής, γιατί νομίζω εδώ πέρα καταργείται και καταλύεται ο οποιοσδήποτε δημοκρατικός κανόνας και είναι ντροπή. Είναι ντροπή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μετέρχεται τέτοιων μέσων. Λοιπόν, το πρώτο. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες το βράδυ, 11.30-12 η ώρα. Και εισάγεται στην Επιτροπή σήμερα στη 1. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε περάσει όλο το βράδυ για να το διαβάσουμε, γιατί εμείς δεν θα είμαστε σαν τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το διαβάζουν, γιατί είναι δεδομένο θα το ψηφίσουν. Και πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες παρατηρήσεις, θα παρακολουθήσετε και τη Βουλή φαντάζομαι τις επόμενες μέρες, οι πρώτες παρατηρήσεις είναι τρεις βασικές. Η φοροκαταιγίδα, η οποία προβλέπεται, δεν έχει πλέον κανένα όριο. Αυξάνονται σχεδόν όλοι οι συντελεστές και δημιουργείται ένα πολύ ασφιχτικό κλίμα για την ελληνική οικονομία και για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Πέρα από τη φοροκαταιγίδα, στην οποία θα ξανάρθω για να δείτε ότι θα συνεχίζεται και μετά το μνημόνιο. Πέρα από τη φοροκαταιγίδα, το δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο λογαριασμός είναι ιδιαίτερα βαρύς. Πήγαμε στα 9 δις, ό,τι είχε πει ο κύριος Τόμψεν, αυτά υπέγραψε η κυβέρνηση. Συν τα μέτρα κάβα, 3,6 δις, πάμε στα 12,5. Στα 12,5 δις μέχρι το τέλος του μνημονίου. Θα σας πω επίσης ότι για πρώτη φορά, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά και ως εθνική αντιπροσωπεία αλλά και ως ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση παραδίδει στα χέρια των δανειστών το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ελληνικού κράτους. Έχουμε περιορισμό πλέον της εθνικής κυριαρχίας. Ούτε καν ο Υπουργός δεν θα αποφασίζει για τις ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες θα γίνουν στο μέλλον, ακριβώς γιατί αυτό είναι το τίμημα της αναξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέω σε αυτή την περίπτωση. Με τη δημιουργία αυτού του υπερταμείου, λέτε. Το υπερταμείο παίρνει τα πάντα. Παίρνει τα πάντα. Και επειδή παίρνει τα πάντα του υπερταμείου, παίρνει τα πάντα. Όταν σας λέω τα πάντα, τα πάντα. Έτσι. Αυτό ήταν μέσα στο μνημόνιο το οποίο υπέγραψαν πολλά κόμματα τότε. Προσέξτε. Δεν ήταν τίποτα μέσα στο μνημόνιο το οποίο να μεταβιβάζει εθνική κυριαρχία και αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Είμαι πολύ αυστηρός αυτό. Γιατί είμαι πολύ αυστηρός? Διότι ο κύριος Τσίπρας πήγε και το διαπραγματεύσει και τι θα περιέχει το υπερταμείο και πώς θα λειτουργεί. Και επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι αναξιόπιστος απέναντι στους δανειστές, οι δανειστές φρόντισαν να του πούνε ότι από εδώ και πέρα δεν θα αποφασίζει ούτε καν ο Υπουργός. Ο Υπουργός θα έχει γνώμη, ούτε καν δεσμευτική, απλή γνώμη. Θα πουλιέται οτιδήποτε θέλουν οι δανειστές από ένα ταμείο στο οποίο θα ελέγχουν τη διοίκηση. Αυτά τα συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό αν θέλετε μάχομαι την αντίληψη η οποία θέλει να περάσει η κυβέρνηση και κάποιοι δεν το γνωρίζουν, ότι ξέρετε τα υπέγραψαν και άλλοι. Ο Τσίπρας πήγε και τα διαπραγματεύτηκε αυτά. Πάντως και η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι υπέρ των αποκρατικοποιήσεων και στο Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Να είμαι υπέρ των αποκρατικοποιήσεων των ιδιωτικοποιήσεων και να αυτό να έχει, αν θέλετε, και στοιχειώδεις κανόνες προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και άλλο να αποφασίζει τρίτος για το ποιος και τι θα πουλάει. Το ποιος και τι θα πουλάει. Ξέρετε τι συμβαίνει, θα το δείτε τις επόμενες μέρες γιατί είστε επιμελείς και θα διαβάσετε και εσείς το νομοσχέδιο. Ακούστε. Όπου έχει συμμετοχή το κράτος, ΔΕΗ παραδείγματος χάρη, ΕΙΔΑΠ παραδείγματος χάρη, ΒΕΣΠΑ, αυτά πλέον δεν ανήκουν στο κράτος, μεταβιβάζονται. Μεταβιβάζονται, δεν μένει καθόλου περιουσία στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Αυτά όλα θα είναι στο διήνεκες, στα χέρια των δανειστών. Κανένας δεν έδωσε εξουσιοδότηση στον κύριο Τσίπρα για κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο συντελείται πραγματικά είναι η μείωση της εθνικής κυριαρχίας και η πτώχευση του κράτους, διότι παίρνουν την περιουσία όποια είχε ακόμα και την δίνουν κάπου αλλού. Το ποιος θα αποφασίζει για την τιμή του ρεύματος πλέον δεν θα είναι ο Υπουργός Ενέργειας. Θα είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αν θα πουληθεί το ελληνικό μέσα σε τρεις μήνες και θα προχωρήσουν, που είναι σωστό αυτό, το θέλουμε, αλλά με ποιους όρους, θα το αποφασίζουν οι ξένοι. Εάν σε 10 μέρες δεν έχει δώσει τη γνώμη του ο Υπουργός, όχι την δεσμευτική του γνώμη, έτσι, όχι τη σύμφωνη γνώμη, τη γνώμη, απλή γνώμη, ο τελεστικός διευθυντής του ΤΑΙΠΕΔ θα προχωράει και θα πουλάει ό,τι θέλει.
και όσο θέλει. Και αυτά λοιπόν με ένα τρίτο, ο κόφτης ο οποίος θα λειτουργεί και μετά το τέλος του μνημονίου, για όσα χρόνια χρειαστεί, διότι ο κόφτης είναι συνδεδεμένος με τα οικονομικά. Μπήκαμε σε μόνιμη επιτροπή, όπως σε μόνιμο διεθνή οικονομικό και δημοσιονομικό έλεγχο, όπως την περίοδο του Τρικούπη. Καμία κυβέρνηση προηγούμενη δεν είχε δεχτεί τα μέτρα που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας, και ίσως γι' αυτό και είναι ακόμα κυβέρνηση. Κύριε καθηγητά, ξέρουμε ότι είσαστε στη Βουλή και ο χρόνος πιέζει, λοιπόν να σας κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση. Ναι, κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου και με την ιδιότητά σας, την εκπαιδευτική. Συζητούσαμε πριν εδώ στο στούντιο ότι έχουμε τις πανελλαδικές, έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές, και ότι στο εξωτερικό κανείς δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Εδώ είναι σε μόνιμη βάση, στα δελτία ειδήσεων, ιδίως οι πανελλαδικές κλπ. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει? Κοιτάξτε, συμβαίνει διότι νομίζω πως το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, μέσα από την πεποίθηση ότι είναι το τελευταίο σύστημα αξιοκρατίας που έχει επιζήσει σε αυτή τη δύσμηλη χώρα που λέγεται Ελλάδα, κινητοποιεί καταρχάς ένα πολύ μεγάλο αριθμό οικογενειών. Σκεφτείτε πόσοι είναι υποψήφοι και πολλαπλασιάστε το επί τρία. Καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε κοντά στο εκατομμύριο. Έτσι, που σημαίνει ότι ένα εκατομμύριο κόσμος ασχολείται με αυτό, διότι είναι τα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνιες, είναι οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι γονείς, οι πάντες. Το δεύτερο, πρέπει να απλοποιήσουμε το σύστημα, αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει και εμείς, και νομίζω ότι χρειάζεται ένα σοβαρός διάλογος και όχι διάλογος που κάνει η κυβέρνηση, για να δούμε πώς θα υπάρξει το σύστημα με την εμπλοκή των πανεπιστημίων του ΦΟΝΤΕΗ, εισαγωγής στα πανεπιστήμια με άλλους όρους. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά, γεια σας.